στο θέμα της ανάπτυξης, της σύγκλησης, τι προκλήσεις αναδύονται για την επόμενη πενταετία? Πρώτον, να πούμε ότι αρκεί κάποιος να δει τα στοιχεία, το πώς εξελίσσεται η οικονομία συνολικά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που η κάθε μία εντάχθηκε σε αυτήν, είτε με την προηγούμενη μορφή της, είτε με την τωρινή, για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ποτέ σύγκληση των οικονομιών. Αυτές καθορίζονται από άλλα μεγέθη και από άλλα χαρακτηριστικά. Πολλές φορές το πρόβλημα, ξέρετε, δεν μπαίνει φορά παρτίδα που λέμε. Αλλά το βασικό πρόβλημα περιγράφεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο να τοποθετείται σε επιμέρους ζητήματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτό που πραγματικά έχει πολύ προβληματίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της είναι το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να ανεβάσει στροφές την παρούσα φάση. Και παγκοσμίως βρίσκεται και σε μία ύφεση. Έχοντας ήδη βγει από μία πάρα πολύ βαθιά και συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση που εκδηλώθηκε το 7-8-9 στη χώρα μας μερικά χρόνια αργότερα και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα είναι καθυλωμένη σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό και το ουσιαστικό το οποίο καθορίζει τις εξελίξεις είναι ο τρόπος με τον οποίο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες οι οποίες σε αυτή τη φάση βρίσκονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο κάποιες άλλες, χωρίζονται σε στρατόπεδα και κάνουν ένα σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα μείνει πίσω και ποιος θα πάει μπρος, κυρίως σε βασικά πεδία τα οποία θέλουν να ανοίξουν τώρα για τις χειροδοφορίες των μεγάλων ομίλων. Τέτοια πεδία είναι και η πράσινη οικονομία, είναι και η ψηφιακή οικονομία, οι νέες τεχνολογίες, είναι και άλλα πεδία, μπορούμε να αναφέρουμε αρκετά. Η ουσία δηλαδή, κατά την άποψή μας, είναι και ότι η συζήτηση που γίνεται για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πώς αυτό ταυτίζεται με την πράσινη οικονομία, με την κλιματική αλλαγή, είναι και προσχηματική. Εφόσον στην νομίζω πραγματικότητα, ότι εκεί στοχεύει, στις πράσινες επενδύσεις. Στην πραγματικότητα δεν αφορά, τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Όταν ακόμη και παράγοντες οι οποίοι είναι ρηπαντές, εκπομπές για παράδειγμα διοξιδίου του άνθρακα, η ρήπη, η αέρη κτλ., στην οικοδομία η οποία έχει κριτήριο το κυνήγι του μέγιστου κέρδους, μετατρέπονται σε εμπόρευμα. Στο ιδιότυπο χρηματιστήριο για παράδειγμα του άνθρακα, των ρήπων, του ποιος. Και όταν γενικεύεται αυτό που λέμε με μεθοδευμένο τρόπο η λογική της ατομικής ευθύνης. Το ίδιο φταίς εσύ, εργάτη, λαϊκοί άνθρωποι που πήρες το αυτοκίνητό σου να πας διακοπές ή που πήρες το αεροπλάνο να πας να δεις την οικογένειά σου. Με τις τεράστιες αυτοκινητοβιομηχανίες, τις τεράστιες βιομηχανίες της αεροπορίας, οι οποίοι ρυπαίνουν πολλαπλάσια και είναι και οι αποδέκτες των κονδυλίων που προορίζονται από τα πράσινα ταμεία, για παράδειγμα, εναντί στην κλιματική αλλαγή κτλ. Ή όταν τεράστιοι μεγάλοι όμιλοι. Δηλαδή, τι προτείνετε, τι αντιπροτείνετε μάλλον σε αυτό? Διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει μόνη της και νομίζω ότι το ισχυρό της κομμάτι είναι το θέμα της, το ευρώ. Είναι ένα από τα όπλα της, δεν υπερέχει στρατιωτικά. Το ευρώ είναι ένα από τα όπλα της, εδώ αρκεί κάποιος να δει το εισόδημα των Ελλήνων εργαζομένων από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ένταξη στο ευρώ, αλλά όχι μόνο των Ελλήνων, και των Πορτογάλων και των Ιταλών και των Ισπανών, για να δούμε κατά πόσο πέφτουν. Δεν μπορεί να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη όμως. Όχι, αλλά τώρα δεν είμαστε μια στιγμή στην άλλη. Από το 1981 μέχρι το 2019 έχουν περάσει, έχει περάσει τα χρυσά κουτάλια. Τα χρυσά κουτάλια δεν τα είδαμε. Αλλά λέω το εξής. Δεν είναι το ζήτημα του αν η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί στην πάλη για την προστασία, εμείς λέμε καλύτερα για τη διαχείριση του περιβάλλοντος προς όφελος των λαών, ή στην πάλη για την ψηφιακή εποχή και την ψηφιακή τεχνολογία. Είναι πίσω. Γιατί υπάρχει ένα οξύμορο σε αυτό, ξέρετε. Όσο αυξάνονται τα τεχνολογικά μέσα στην βιομηχανία και στην παραγωγή, τόσο πέφτει το περιθώριο κέρδους των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Γιατί η ουσία του κέρδους βρίσκεται στην εκμετάλλευση της ζωντανής εργασίας. Αυτό είναι που δημιουργεί, για παράδειγμα, σπρώχνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους έξω από την παραγωγή όταν αυξάνεται η. Να το πω απλά. Όταν τώρα, ενώ η Ευρώπη. Αφού η Ευρώπη υστερεί έναντι στο θέμα των τεχνολογικών. Στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν πρέπει να κάνει ένα βήμα και να δημιουργήσει επιχειρήσεις ευρωπαϊκές, οι οποίες θα είναι πρωταθλήτριες για την επόμενη φάση. Βεβαίως, να είναι πρωταθλήτριες. Το θέμα είναι με τι όρους θα δουλεύουν εκεί οι εργαζόμενοι τους. Αυτό είναι που πρέπει να αναρωτηθούμε.
με όρους που θα ανταγωνίζονται τους εργαζόμενους και τους μισθούς της Ινδίας και της Κίνας, λέω εγώ. Αλλά λέω, το ζήτημα δεν είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ηγηθεί σε αυτόν τον αγώνα. Το θέμα είναι ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να ηγηθεί σε αυτόν τον αγώνα. Ούτε για το κλίμα, ούτε για την ψηφιακή εποχή και τεχνολογία. Χρειάζεται μια άλλου τύπου οικονομία και κοινωνία που θα έχει στο επίκεντρο το σχεδιασμό. Σχεδιασμένη οικονομία, λαϊκή περιουσία, έτσι ώστε να μπορέσεις και να κάνεις τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσεις το φυσικό περιβάλλον σήμερα, αξιοποιώντας όλα τα τεχνολογικά μέσα τα οποία στον καπιταλισμό δημιουργούν προβλήματα σήμερα. Κυρία Λαβάνο, είναι θετικό, νομίζω ότι... η δική σας θέση ποια είναι πάνω σε αυτούς και στο θέμα της κοινοτικής αντιμετώπισης του μεταναστευτικού, το οποίο δεν προχώρησε, αλλά και στο θέμα της πολιτικής της κυβέρνησης με αυτούς τους τρεις άξονες τους οποίους έχει εκπονήσει για το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι το βασικότερο είναι η αποσυμφόρηση των νησιών προς την ενδοχώρα. Ποια είναι η δική σας θέση? Λέω, είναι θετικό ότι λύνει το πρόβλημα. Από τη συζήτηση φαίνεται ότι υπάρχει μια παραδοχή. Ότι ο τρόπος με τον οποίο και η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και η προηγούμενη να πω, χειρίστηκε το ζήτημα, δεν αποκλίνει από τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο εμείς σαν ΚΚΕ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Παλιότερα δεν βρισκόμασταν, δεν είχε τόσο καλή αποδοχή αυτή η θέση μας, όταν λέγαμε ότι και τα hot spot, τα kit των νησιών, όπου διατηρούνται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε επανάθλιες συνθήκες, με τραγικές ελλείψεις. Εδώ να σημειώσω ότι το πρόβλημα γενικά δεν είναι ότι υπάρχουν δύο γιατροί στη Μόρια και δύο γιατροί στο Βαθύ για τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια χούφτα ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό για τους κατοίκους των νησιών. Ότι αυτά δηλαδή είναι μέτρα τα οποία έχουν πάρθει με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ελέγχει την κατάσταση και έχει την ίδια κατεύθυνση. Η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έφερε ένα ολόκληρο πλαίσιο νομικό, το οποίο κατά την άποψή μας και η συζήτηση στη Βουλή και συνολικότερα δημιουργεί ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αλλάζει το ποιος μπορεί να είναι πρόσφυγας. Και με αυτόν τον τρόπο, αλλάζοντας το ποιον θεωρούμε πρόσφυγα, αλλάζοντας το πώς και πόσο γρήγορα θα εξετάζεται η υπόθεση του αν θα παίρνει άσυλο ή όχι, απορρίπτοντας την άσκηση έφεσης στην απόφαση, θα είναι κάτι το οποίο θα απορρίψει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από το να πάρουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Ακόμη βάζοντας στην λογική των επιστροφών, που δεν είναι επιστροφές, είναι απελάσεις, να το πούμε καθαρά. Όχι, επιστροφές. Γιατί όταν επιστρέφεις, όταν επιστρέφεις, ναι, αλλά όταν επιστρέφεις, δεν δικαιούται με βάση τα κριτήρια που έχεις βάλει εσύ, που μπορεί να αποκλίνουν και από τα κριτήρια που βάζουν οι διεθνείς συμβάσεις. Δεν είναι έτσι. Αλλά μελετήστε τον νόμο. Εγώ είμαι ως νομικός, μιλώ. Λέω όμως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγει, για παράδειγμα, από ένα αντιδραστικό καθεστώς, το οποίο η δράση του διώκεται, ας πούμε, ένας Έλληνας δημοκράτης της περίοδου της Χούντας, ο οποίος έφευγε από τη Χούντα γιατί τον κυνηγούσαν και πήγαινε σε μια τρίτη χώρα. Δεν χωράει. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί το επιχείρημά σας πριν. Όχι, το επιχείρημά μου είναι βάσει του νόμου. Άρα, και μάλιστα λέγοντας ότι είναι ασφαλείς ζώνες ή ασφαλείς περιοχές. Περιοχές στην Τουρκία που δεν είναι ασφαλείς. Περιοχές στην ίδια τη Σύρια. Ή δείτε αυτό που έγινε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη Λιβύη, που τους πηγαίναν στη Λιβύη και τους αφήνανε σε άθλιες συνθήκες και καταγγέλλονταν κατά διάφορων τύπων καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιασμοί, δολοφονίες κτλ. Αυτή την κατάσταση θα γενικεύσει. Η άποψή μας συνολικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται από το ποιος είναι επικεφαλής της Επιτροπής. Είναι υπουργός πολέμου της Γερμανίας. Και σε αυτά τα πράγματα θα αντικατοπτριστεί ακριβώς η στρατιωτικοποίηση συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ένταση της παρουσίας της Frontex και στα ελληνικά σύνορα, με αυτόνομα σχέδια της Ευρώπης για να παρεμβαίνει, για να εξασφαλίζει τα συμφέροντα μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε στη Συρία δεν έγινε ενάντια σε κάποιο αντιδραστικό καθεστώς, αλλά έγινε για να βάλουν χέρι στις Τώρα, βέβαια, στο επειδή πετρέλαιο. Μιλήσαμε και προηγουμένως, το θέμα της μετανάστευσης δεν αφορά μόνο τους πολέμους, τις εμπόλεμες ζώνες που πραγματικά έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι, μας θυμίζει λίγο την ελληνιστική περίοδο και αυτό δημιουργεί και θέματα, αλλά νομίζω ότι είναι και για άλλους πολλούς λόγους. Δηλαδή, όπως η κλιματική αλλαγή, γνωρίζουμε από τις χώρες της Αφρικής ότι ένα μεγάλο ποσοστό νέων είναι κάτω από. Το 80% των περισσότερων χωρών είναι κάτω από 25 ετών, που σημαίνει ότι αναζητούν εργασία. Η μετανάστευση, κατά εργασία. Την άποψή μας, είναι ένα φαινόμενο, η μετανάστευση γενικά, όχι η προσφυγιά, είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται, να το διαχωρίσουμε. Συνδέεται
στη σημερινή κοινωνία, την καπιταλιστική, με το γεγονός ότι πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί το σύστημα να εγγυηθεί στους εργαζόμενους και στα παιδιά τους πλήρη πρόσβαση στα εκπαιδευτικά, εργασιακά, κοινωνικά τους δικαιώματα. Αυτός είναι ο λόγος, ο βασικός, που και παλιότερα ένας άνθρωπος έπαιρνε τα μάτια του από τη χώρα του και πήγαινε σε μια άλλη χώρα για να βρει την τύχη του. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα μου εγώ φαίνεται να μην έχω μέλλον. Νομίζω ότι ανέκαθεν αυτή ήταν η λόγη της μετανάστευσης, έτσι από αρχαιοτά των χρόνων. Αν μπορούσες μέσα σε μια χώρα να εξασφαλίσεις αυτά τα βασικά ουσιαστικά δικαιώματα για τον πληθυσμό, για τον λαό σου, δεν θα έφευγε κανείς, δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Και στην πλειοψηφία να το πω και αυτό για να κλείσω αυτό. Άρα το κομμάτι, για εσάς τι πρέπει να κάνει η νέα κανείς επιτροπή. Κανείς δεν βρίσκει παράδεισο εκεί που πάει. Δείτε τους Έλληνες μετανάστες σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης. Χρειάζεται. Γιατί το να λες ότι θα φτιάξω κλειστά κέντρα σε 4 νησιά, 5.000 το καθένα, δεν μειώνει τον εγκλωβισμό στα νησιά, μάλλον τον αυξάνει. Γιατί στην Γκό, για παράδειγμα, δεν έχεις 5.000, έχεις μια χιλιάδα, λέω. Άρα το ζήτημα είναι το εξής. Πρώτον, χρειάζεται να δημιουργηθούν κέντρα φιλοξενίας. Όχι κέντρα κράτησης, όχι κέντρα κλειστά. Είναι διπλά τα κέντρα, δεν έχετε μελτήσει. Φιλοξενίαση είναι καταρχάς. Δεν θα υπάρχει απαγόρευση εξόδου από ανθρώπους που δεν έχει κριθεί αμετάκλητα η ιδιότητά τους ή το προφίλ τους. Στους 6 μήνες θα κρίνεται αυτό μετά. Στους 6 μήνες. Ποιος θα το κάνει? Εγώ από αυτά που βλέπουμε μέχρι στιγμής, το προσωπικό με τις. Το αποτέλεσμα εδώ θα είμαστε. Το προσωπικό με τις μη ορισμένου χρόνου εργού συμβάσεις. Η Ευρώπη όμως μας έχει ουσιαστικά έχει κάνει την Ελλάδα έναν βολικό χώρο στάθμευσης. Αυτό θέλω να πω. Και νομίζω ότι στη εδώ Γερμανία, είναι το κρίσιμο ερώτημα ίδια, και πώς αντιμετωπίζεται. Η Γερμανία ίδια προβλέπει με βάση διάφορα think tank, έχω και μερικά στα χαρτιά, μας σας πω και συγκεκριμένα, ότι ακόμη και αν λέει αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στην εργασία, ακόμη και αν παραταθεί το όριο συνταξιοδότησης και πάνω από τα 70, ακόμη θα χρειαζόμαστε 146.000 εργατικά χέρια κάθε χρόνο μέχρι το 2050. Άρα αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μία εισρωή μεταναστών. Όμως, γιατί υπάρχει και η δεδομένη υπογεννητικότητα, το συμπεριλαμβάνει και αυτό. Αναφέρεστε στην ενσωμάτωση. Λέω λοιπόν, αυτό προβλέπουν οι ίδιοι. Άρα το ζήτημα είναι ποιος κόφτης, ποια κριτήρια. Μάλιστα. Γι' αυτό δημιουργούνται σήμερα αποθήκες ανθρώπων στην πραγματικότητα, στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε σε μία δεύτερη φάση όπου θα έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη να ανοίξουν πάλι ζηστρόφυγες όπως γίνανε και στο παρελθόν. Αλλά όμως αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Χρειάζεται σήμερα να δημιουργηθούν κέντρα φιλοξενίας τα οποία θα εξετάζουν όλα αυτά τα ζητήματα, θα δίνουν τη νομική βοήθεια, θα δίνουν τα απαιτούμενα χαρτιά, έτσι ώστε η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που θέλει να φύγει, να πάει σε άλλους προορισμούς, να πάει. Βασική προϋπόθεση πρέπει να είναι τα ασυνόδευτα ανήλικα, που με τις διατάξεις του νέου νόμου μεγάλος αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων θα γυρίσει πίσω, θα επαναπροωθηθεί, θα επιστραφεί, θα απελαθεί, ας το πούμε όπως θέλουμε. Έχει και πρέπει ειδική, να παρθούν, πρέπει να παρθούν μέτρα έτσι ώστε να στηριχθούν οι νησιώτες, οι Έλληνες νησιώτες, κάτοικοι των νησιών που έχουν πληγεί από το διπλό εγκλωβισμό και από την άθλια κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί.